Διαφωνίες και εντάσεις γέννησε η επιλογή του Δημάρχου Κωστή Σιμιτζή στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο για το ποιος θα τον διαδεχθεί στην Προεδρία της ΔΕΙΑΚ. Αυτός που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, είναι ο αξιωματικός του στρατού και υποψήφιος με την παράταξη του Δημάρχου Θανάσης Πάσχος. Ο επικεφαλής της ΑΚΕΠ Στάθης Σεριφιλίδης άσκησε δρυμύτατη κριτική για την επιλογή του Δημάρχου, τονίζοντας ότι ούτε στρατιωτική πειθαρχία χρειάζεται η ΔΕΙΑΚ, ούτε έναν τεχνοκράτη μάνατζερ. Η απόφαση τελικά πέρασε κατά πλειοψηφία. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Τα προβλήματα όμως είναι τόσο μεγάλα που εγώ περιμένω να μιλήσει πλέον ο ειδικός. Και για αυτόν τον λόγο αποφασισμένος να προτείνω κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να κουμαντάρει με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και ορθής οικονομικής λειτουργίας την επιχείρηση, ζήτησα τη βοήθεια του Θανάση Πάσχου, ο οποίος έχει ένα πολύ σπουδαίο βιογραφικό και μια θητεία πολύ μεγάλη στην υπηρεσία του κράτους μας από διάφορες θέσεις. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι ανταποκρίθηκε. Άκουσα τον Δήμαρχο. Θυμάμαι ότι είμαστε 1η Ιανουαρίου του 2007 που έκανε τις προγραμματικές δηλώσεις και όριζε το πρώτο συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ και περιέγραφε το τι θα κάνει. Και ξέχασε και ο ίδιος και όσοι διασώτες τον ακολουθούν ακόμα ότι είναι 5,5 χρόνια στη διοίκηση και προσπάθησε με περικοπλάδες να σκεπάσει τη γύμνια όπως κατάντησε της ΔΕΙΑΚ, θέλοντας να κάνει και την εισήγησή του. Δήμαρχε, πριν από λιγότερο από ένα μήνα, σου είπα μην βιάζεσαι. Περίμενε και μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση και χωρίς εσένα. Δηλαδή, τι έκανες εσύ, υπέγραφες τα γραμμάτια και τις συναλλαγματικές. Ποια γραμμάτια και ποια συναλλαγματικές. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ο αντιπρόεδρος. Πήγες μια φορά σε ένα συμβούλιο γνωριμίας και έκοπε ουδέν. Μη μου πεις ότι πια τόσο απαραίτητη ήταν η παρουσία σου. Κάνεις πρόταση τώρα για τον κύριο Πάσχο. Πριν από 1,5 χρόνο έκανες πρόταση για τον ίδιο συμπολίτη μας για μια άλλη θέση. Και το συμπαραστάτη του πολίτη τότε ήθελες να τον κάνεις. Τώρα θέλεις να τον κάνεις πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Ή κάτι σε συνδέει ή υπάρχει έλλειψη στελεχών στην πόλη μας. Αφού περιγυρίζουμε γύρω από αυτό το πρόσωπο. Κρίνω όμως ότι και αυτή σου η επιλογή είναι προς λάθος κατεύθυνση. Δεν χρειάζεται τέτοιου είδους περγαμινές και βιολογικό ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Δεν χρειάζεται τέτοιο βιογραφικό. Κάτι άλλο χρειάζεται η επιχείρηση. Κάνε υπομονή, ψάξε. Υπάρχουν πολλοί. Δεν τους θέλεις, δεν μπορείς να τους εντοπίσεις, δεν θέλεις να ακούσεις τις προτάσεις μερικών που είμαι σίγουρος που σε κάνανε πρόταση για άλλα άτομα. Για κάτι άλλο είναι κατάλληλος ο κύριος Πάσχος. Δεν είναι κατάλληλος για πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Δεν χρειάζεται στρατιωτική πειθαρχία, περιπίν η ΔΕΙΑΚ.